Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το COS TV. Καλό μήνα σε όλους, 1η Ιουνίου σήμερα και πάμε αμέσως να δούμε τις σπουδαιότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Δείτε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του COS TV. Τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησε σήμερα η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου της ΚΟ με στελέχη της Βρετανικής Πρεσβείας. Παρατείνονται οι αιτήσεις νέων εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων και βρεφών για το σχολικό έτος 2021-2022 ως τις 11 Ιουνίου. Η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όραμα και Δράση, Ιωάννα Ρούφα, μιλάει στο COS TV για τις ΚΙΝΣΕ αλλά και τις επικείμενες 88 προσλήψεις λόγω COVID-19 στον Δήμο της ΚΟ. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός για την αντιπυρική περίοδο του 2021. Για τα τσουχτερά πρόστιμα αλλά και για τους παραβάτες, μιλάει στο COS TV ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της ΚΟ, Λευτέρης Καπετανικόλας. 40 χρόνια στο καφενείο της πλατείας Ευαγγελίστριας, ο συμπατριός μας Νίκος Τρίματης, μιλάει για τη ζωή της οικογένειάς του στο γραφικό χωριό της Ευαγγελίστριας Ασφενδιού. Οι κινητές ιατρικές μονάδες της ΑΜΚΕ Αναγέννηση και Πρόοδος ολοκλήρωσαν με επιτυχία την παρουσία του στην ΚΟ, συνεισφέροντας έτσι στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού στην νησιωτική Ελλάδα. Σε 18.000 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Δωδεκανήσου θα διανεμηθεί το τετράδιο δημιουργικής απασχόλησης με θέματα πρόσωπα της πινακοθήκης Ρόδου, αφηγούνται τα παιδιά και ζωγραφίζουν. Τους κοσποδηλάτες που διακρίθηκαν στους πανελλαδικούς αγώνες στην Πάτρα υποδέχθηκε χθες στο αεροδρόμιο αντιπροσωπεία του ΚΑΟ Φιλίνος. Ουσιαστική έναρξη του τουρισμού από το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου προβλέπει η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων Ντίνα Σβήνου. Η ίδια σε σχετική συνέντευξή της τονίζει την ανάγκη περαιτέρω στήριξης της ρευστότητας των ξενοδοχείων και παράλληλα καλεί το τραπεζικό σύστημα να διευκολύνει τις συνεπείς επιχειρήσεις με παρατάσεις δανείων. Σε ερώτηση για την φετινή τουριστική κίνηση στην ΚΟ, η κυρία Σβήνου επισημαίνει ότι αν τα πράγματα λειτουργήσουν χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, πιθανό να φτάσουμε το ταβάνι του 50% σε επίπεδο αφίξεων σε σχέση με το 2019. Από σήμερα η Ελλάδα εντάσσεται στο πρώτο κύμα των χωρών που ενεργοποιούν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID, το οποίο είναι η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα άτομο είτε έχει εμβολιαστεί κατά της πανδημίας, είτε έχει υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα, είτε έχει αναρρώσει από την νόσο. Στόχος του πιστοποιητικού είναι να διευκολύνει την ασφαλή, ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να μπουν στο gov.gr και να εκδώσουν τον Green Pass, χρησιμοποιώντας είτε τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet, είτε τον AMCA τους. Τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησε σήμερα η Επιτροπή Τουρισμού ΚΟ με στελέχη της Βρετανικής Πρεσβείας για την ενημέρωση της αγγλικής τουριστικής αγοράς σχετικά με την υγειονομική εικόνα της ΚΟ. Ειδικότερα, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού Σέβη Βλάχου, ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού Παναγιώτης Αυρίθης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας ΚΟ Κώστας Ουρασής συνομίλησαν μέσω Zoom με την υποπρόξενο της Βρετανίας στη Ρόδο Ράνια Κοσιόρη για την πορεία των εμβολιασμών στο νησί μας, για τα σχεδόν μηδενικά θετικά κρούσματα κορονοϊού που καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρα και για το ότι η ΚΟΣ έχει όλα τα στατιστικά δεδομένα για να ανήκει στη λίστα με τους πλέον ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Παρούσε στην συζήτηση η αναπληρώτρια πρέσβης της Βρετανίας και η Γενική Πρόξενος Ελλάδας-Κύπρου. 1η Ιουνίου σήμερα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και ποδαρικό στις ψηφιακές μας συναντήσεις μας έκανε τα στελέχη της Βρετανικής Πρεσβείας στη Ρόδο με την υποπρόξενο Τυράνια την Κοσιόρη. Κάναμε μία 40-λεπτη περίπου τηλεδιάσκεψη με την αναπληρώτρια πρέσβη της Βρετανίας και τη Γενική Πρόξενο Ελλάδας και Κύπρου. Εδώ μαζί με τους συναδέλφους, τον Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Αυρίθη και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κώστα Σουρασή, που είμαστε όλοι μέλη της Επιτροπής Τουρισμού, θέλοντας να στείλουμε ακριβώς αυτό το μήνυμα ότι παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Η Βρετανική αγορά είναι μια δημοφιλής κλασική τουριστική αγορά για τον προορισμό μας. Εμείς θέλουμε να στείλουμε αυτό το μήνυμα ότι η ΚΟΣ παραμένει ένας μοναδικός, εξαιρετικός, γοητευτικός, ασφαλής προορισμός. Είναι ασφαλής οι κάτοικοι της ΚΟ, άρα θα είναι ασφαλείς και οι επισκέπτες, οι ταξιδιώτες μας. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε η όλη τηλεδιάσκεψη. Αυτό το κλίμα της εμπιστοσύνης, της ανοιχτής συνεργασίας που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια με την κυρία Κοσιόρη, νομίζω ότι αξίζει να το συνεχίσουμε και αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί όπως τόνισε και η Γενική Πρόξενος, ο τουρισμός είναι ένα ευαίσθητο προϊόν που κάθε χρόνο σχεδόν, κάθε σεζόν, πάντα αντιμετωπίζαμε μία μικρή ή μεγάλη κρίση. Μας ανέφερε, για παράδειγμα,
τα τουριστικά πρακτορία ή τους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς όταν αντιμετώπιζαν, για παράδειγμα, οικονομικά κραχ και κανόνια, όπως λέγονται κοινώς στην Καθομιλουμένη. Και εκεί βλέπαμε πώς μπορούσαμε να προσαρμοστούμε και να έχουμε τις λιγότερες αρνητικές συνέπειες. Το ίδιο ισχύει τώρα και για αυτή την υγειονομική κρίση. Άρα, λοιπόν, βλέπεις ότι αυτούς τους συνεργάτες μας και τους φίλους μας τους έχουμε ιδιαίτερα ανάγκη σε τέτοιες δύσκολες εποχές και είναι πάντα καλό να μιλάς με ειλικρίνεια, ο καθένας να αντιλαμβάνεται το ρόλο του, να μην κάνουμε ούτε λεονταρισμούς, αλλά ούτε να αποποιούμαστε των ευθυνών μας. Αυτό που μπορεί να κάνει ο Δήμος ΚΟ, αυτό που μπορεί να κάνει η Επιτροπή Τουρισμού, να το κάνει σοβαρά, με στοιχεία, να μην στουρθοκαμιλίζουμε, να μην παραποιούμε την εικόνα, γιατί η πληροφόρηση, εάν δεν είναι από εμάς σωστή, θα γίνει από κάπου αλλού, οπότε θα εκτεθούμε. Άρα, λοιπόν, μετρημένα, με συγκρατημένη αισιοδοξία, βλέπουμε μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με εβδομάδα τις εξελίξεις και στέλνουμε το μήνυμα ότι η ΚΟΣ προχωράει με ασφάλεια. Είχαμε μια πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση. Ήθελα να πω μας κάποια στοιχεία, ούτως ώστε να μπορέσουν να ενημερώσουν και τον κεντρικό τομέα στο Λονδίνο, ούτως ώστε να λάβουν υπόψη τους συγκεκριμένα στοιχεία από αριθμούς, από διάφορα πράγματα που συζητήσαμε, να τα λάβουν υπόψη τους για να βγάλουν λοιπόν το πόρισμα. Αν δεν κάνω λάθος, στις 6 ή στις 7 Ιουνίου γίνεται η αξιολόγηση πάλι για την Ελλάδα. Ζητήσαμε να μην συμπεριληφθούμε, βεβαίως συμπεριλαμβανόμαστε στην Ελλάδα, αλλά είμαστε ένας ξεχωριστός προορισμός, με την έννοια ότι είμαστε στο πρόγραμμα Γαλάζια Ελευθερία και έχουμε τελείως διαφορετικά στατιστικά από την υπόλοιπη Ελλάδα και ζητήσαμε να το λάβουν υπόψη τους και θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση και πήραν τα στοιχεία που χρειαζόντουσαν και Θεού θέλοντος να ανοίξουμε σιγά σιγά, διότι ο αγγλικός τουρισμός είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της. Του τουρισμού στην ΚΟ. Η αλήθεια είναι ότι από τη μεριά σας δώσατε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για το νησί μας, ούτως ώστε και η βρετανική αγορά να έχει περισσότερα στοιχεία για να κάνει την ανάλυση της και να καταλήξει τα δικά της συμπεράσματα. Να πούμε βέβαια ότι και από σήμερα η χώρα μας μπαίνει στην λίστα των χωρών που θα χρησιμοποιούν το πράσινο πιστοποιητικό, οπότε και αυτό ίσως να είναι πολύ σημαντικό και για την ΚΟ αλλά και για τους υπόλοιπους προορισμούς της χώρας. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το μήνυμα ήταν ένα, η ΚΟΣ της ασφάλειας, της υγειονομικής ασφάλειας. Νομίζω ότι έγινε αντιληπτό το μήνυμα αυτό, τον οποίο μεταφέραμε και βέβαια εμείς δεν μιλήσαμε σε θέματα γενικής εικόνας της Ελλάδος, μας ενδιέφερε το νησί της ΚΟ και μιλήσαμε για την ΚΟ. Πρέπει να ξέρετε και το ξέρετε και το ξέρουν όλοι ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων τα ανακοινώνει καθημερινά το κράτος. Αυτό όμως που δεν ήξεραν και έπρεπε να το πληροφορηθούν είναι η πορεία των εμβολιασμών. Ενημερώσαμε λοιπόν τι είναι το νησί της ΚΟ, πόσους κατοίκους έχει, πόσοι ζουν εδώ, πώς βαδίζει το πρόγραμμα των εμβολιασμών, το ποσοστό των εμβολιασμένων, το ποσοστό της ηλικίας από 0 έως 18 ετών και τελικά να αποκομίσουν και αυτή μια εικόνα ποιο είναι το πραγματικό υγειονομικά ποσοστό που έχει καλυφθεί από αυτούς τους εμβολιασμούς. Σας το λέω και εγώ ότι έχουμε ξεπεράσει 16.000 εμβολιασμένους και το ποσοστό που αγγίζουμε αυτή τη στιγμή ξεπερνάει, με δεδομένο ότι εξαιρείται η ηλικία των 0 έως 18, ξεπερνάει το 70%. Κατά συνέπεια, και αυτό τονίστηκε, σύμφωνα με τα αγγλικά δεδομένα, με τα αγγλικά στάνταρ, πρότυπα υγειονομικά στάνταρ, έχουμε ακουμπήσει το ποσοστό της αγέλης, που λέμε την ανοσία της αγέλης, με δεδομένο το ποσοστό των εμβολιασμών που έχουν πιάσει. Έχουν αντιληφθεί και ξέρουν ότι και το βλέπουν, επαναλαμβάνω καθημερινά τις τελευταίες μέρες, είναι από μηδενικό, νομίζω ότι τρεις τελευταίες μέρες είναι μηδενικό, τέσσερις μέρες είναι μηδενικά τα κρούσματα, στο ή άλλος θα είναι ένα ή δύο, κάτω από τα πέντε είναι. Λοιπόν, και αυτό επίσης το οποίο εμείς θέλαμε να μεταφέρουμε στην αγγλική πρεσβεία που
αυτό μεταφράζεται και στην αγγλική κυβέρνηση, είναι ότι πέρα από την όποια καμπάνια γίνεται για την υγειονομική θωράκιση της Ελλάδος, ότι εμείς κάνουμε καμπάνια και σε τοπικό επίπεδο, καμπάνια τόσο σε πρόληψη όσο και σε καταστολή. Νομίζω ότι έγιναν απόλυτα κατανοητές οι θέσεις μας και θεωρούμε και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε το εκείνο το θετικό αποτέλεσμα που προσδοκούμε όλοι, ούτως ώστε οι Άγγλοι επισκέπτες του νησιού να έρχονται ανενόχλητοι για τουρισμό, χωρίς να έχουν ιδιαίτερες δηλαδή διαδικασίες για να μπορέσουν πιο εύκολα να επιλέγουν το νησί της Κο, να έρχονται για τουρισμό, που ο τουρισμός είναι η πηγή ζωής σε αυτό το νησί. Ο Διευθυντής της Φιλαρμονικής Δημοτικής Ενότητας ΚΟΑ, αρχιμουσικός Θανάσης Πουλιού, μέσω προσωπικής του ανακοίνωσης δίνει μια οφειλόμενη απάντηση στα όσα υποστήριξε τις τελευταίες ημέρες, είτε ως πρόεδρος του ΔΟΠΑΒ Σιρήνη Χατζηχριστοφή, για τις επιχορηγήσεις της Φιλαρμονικής. Ειδικότερα, ο κύριος Πουλιού ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε προέβαλε δημόσια ή χρησιμοποίησε τα ενίκο του Δήμου ΚΟ για να διεκδικήσει οτιδήποτε. Γι' αυτό και τονίζει ότι ο μόνος σκοπός της ανοιχτής επιστολής του είναι η αποκατάσταση της αλήθειας και η προστασία της Φιλαρμονικής της Δημοτικής Ενότητας ΚΟ. Υψηλά επίπεδα ζήτησης για Ελλάδα και μεγάλο ενδιαφέρον για διακοπές σε ελληνικά νησιά καταγράφει ο γερμανικός τουριστικός όμιλος Der Touristik μετά τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων της χώρας μας στα ταξίδια. Ο όμιλος προσφέρει 750 ξενοδοχεία διαφορετικών κατηγοριών και εύρους τιμών σε όλους τους μεγάλους ελληνικούς προορισμούς, ενώ έχει αυξήσει και την χωρητικότητα στις πτήσεις από την Γερμανία κατά 20%. Ο ΔΟΠΑΒ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς του νησιού μας ότι οι αιτήσεις για νέες εγγραφές ή επανεγγραφές νηπίων και βρεφών για το σχολικό έτος 2021-2022 παρατείνονται μέχρι και τις 11 Ιουνίου. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-services.cos.gr με απαραίτητους τους κωδικούς τάξης ΝΕΤ των γονέων. Περισσότερες πληροφορίες επί της διαδικασίας δίνει στην κάμερα του ΚΟΣ TV η Αρχοντία Σωμού από την γραμματιακή υποστήριξη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΔΟΠΑΒ. Παρατείνεται το χρονικό όριο για τις αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων και των βρεφών στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του νησιού μας. Πείτε μας δύο λόγια για τη διαδικασία. Πολύ σωστά. Η διαδικασία ήταν να τελειώσει στις 31 Μαΐου, παίρνει παράταση μέχρι τις 11 Ιουνίου. Να πούμε δύο λόγια για τη διαδικασία, για όσους γονείς ακόμα δεν ολοκλήρωσαν τις αιτήσεις. Να σας πω ότι φέτος οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-services.cos.gr. Η διαδικασία είναι πολύ απλή, αρκεί να υπάρχει πρόσβαση σε μία οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή. Οι γονείς, μπαίνοντας στην σελίδα του e-services, πριν αρχίσουν τη διαδικασία εγγραφής, καλό θα ήταν να δουν στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης τις οδηγίες, στις οποίες μέσα θα βρουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυνάψουν, καθώς επίσης και τα έντυπα που θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους ίδιους και να επισυναπτούν αρμοδίως. Όταν θα δουν τα δικαιολογητικά και τις οδηγίες γενικότερα, θα είναι έτοιμοι να αρχίσουν τη διαδικασία εγγραφής. Μπαίνοντας λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία, θα χρειαστεί οπωσδήποτε το TaxisNet του γονέα, θα συμπληρώσουν τα στοιχεία του παιδιού καθώς και τα δικά τους και θα περάσουν στην επισύναψη των δικαιολογητικών. Όταν επισυναφθούν τα δικαιολογητικά και κάνουν οριστική υποβολή της αίτησης, η διαδικασία έχει τελειώσει. Η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί. Θα βγει στην οθόνη τους θα βγουν τα μόρια της αίτησης και η πλήρωση των θέσεων βέβαια θα γίνει από τη μοριοδότηση της αίτησης και θα ενημερωθούν από την υπηρεσία όταν θα τελειώσει η διαδικασία των αιτήσεων. Ωραία. Με τη βοήθειά σας να δούμε λίγο την αρχική σελίδα, να δούμε με ποιον τρόπο μπαίνουμε στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας και μετά μας είπατε με πολύ περιγραφικό τρόπο πώς ακριβώς θα γίνει και η αίτηση.
είναι η αρχική σελίδα του e-services, όπως βλέπετε, και όπως είπαμε, πριν αρχίσει η αίτηση διαγραφής, καλό ήταν να διαβάσετε, να μελετήσετε τις οδηγίες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα έντυπα που χρειάζεται να συμπληρωθούν και να επισυναφθούν. Έπειτα, από εδώ θα χρειαστεί να κάνουμε σύνδεση και, χρειάζονται οι κωδικοί τάξης NET του γονέα για να μπουν στην αίτηση και να την ολοκληρώσουν. Το ΕΠΑΛΚΟ και ο τομέας υγείας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ», αποφάσισαν να λάβουν μέρος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με το σχέδιο δράσης «Οδική ασφάλεια, δράσεις για αποφυγή ατυχημάτων». Ειδικότερα, λόγω της αύξησης των τροχαίων τα τελευταία χρόνια στην ΚΟ, καθώς και με το προτετραετίες τραγικό συμβάν με θύμα μαθήτρια του σχολείου, οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν και ζήτησαν από τους υπεύθυνους καθηγητές τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα πρώτες βοήθειες σε θύματα τροχαίων ατυχημάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σήμερα στις 10 το πρωί. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΚ Παπιάς Δήμου ΚΟ συνεδριάζει δια περιφοράς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ερχόμενη 5η 3 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με 6 θέματα ημερήσιας διάταξης, ένα εκ των οποίων η έγκριση τροποποίησης των γραμμών της αστικής συγκοινωνίας νούμερο 2 ΚΟΣ Νέα Αλικαρνασσός και νούμερο 4 ΚΟΣ Μεσαριά Νέα Αλικαρνασσός. Σε τηλεφωνική της παρέμβαση στο ΚΟΣ TV, η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όραμα και Δράση, Ιωάννα Ρούφα, αναφέρθηκε εν συντομία στα όσα υποστήριξε στην ανακοίνωσή της κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο προημερήσιας διάταξης θέματα που συζητήθηκαν με την ίδια να επιλέγει να αναπτύξει την άποψη της παράταξής της σχετικά με τις τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων όπου έχουν αποφανθεί πλήρως για το τι μέλη γενέστε με το καθεστώς λειτουργίας των ΚΙΝΣΕΠ, ενώ δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί για το δελτίο τύπου που εξέδωσε η παράταξή της για τις επικείμενες 88 προσλήψεις λόγω COVID στο Δήμο της ΚΟ, επισημένοντας ότι η όλη διαδικασία είναι αδιαφανής και διάτρητη, αφού ούτε λίστα επιτυχών των έχει ανακοινωθεί, αλλά ούτε και τηρήθηκαν χρονικά πλαίσια και διαδικασίες που θα καθιστούσαν την πρόσληψη των συμβασιούχων αδιάβλητη. Όντως, αγαπητέ Μάριε, προημηρεσίες θέσαμε ένα άκρος πολιτικό ζήτημα, το οποίο έχει, κατά την άποψή μας, πρωτόγνωρα, κατάφορα και ακρεφνώς ποινικοποιηθεί. Και δεν το θέσαμε έτσι ευθνής. Υπάρχει μια φιλολογία το τελευταίο διάστημα πιο έντονη. Εμείς πρέπει να πούμε ότι την προηγούμενη δημοτική περίοδο ως παράταξη δώσαμε μάχη με πολιτικά επιχειρήματα απέναντι στην αντίθεση την πολιτική του κυρίου Κυρίτση και όχι μόνο. Και όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δείτε εκείνες τις αποφάσεις, τις ανάκλησης των επίμαχων αποφάσεων για τους οποίους υπάρχουν όλοι αυτοί οι κατηγορούμενοι ακόμα και σήμερα, πρώην και νυν συνάδελφοί μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν λοιπόν τις δείτε, η μόνη αρνητική ψήφος ήταν και παραμένει η δική μου, γιατί όλοι οι άλλοι συνάδελφοί μου, συμπεριλαμβανομένου και του σημερινού κυρίου Δημάρχου, που επαναλαμβάνω παραμένουν και σήμερα κατηγορούμενοι, επέλεξαν να πάνε στο σπίτι τους, σιώπησαν επί 5 ολόκληρα χρόνια. Άλλοι εκείνο το βράδυ ήταν κουρασμένοι, άλλοι κρύωναν και έφνης πριν από λίγες μέρες ο κύριος Νικηταράς μίλησε ακριβώς μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Επέλεξε μάλιστα, και αυτό μας έκανε εντύπωση, να μιλήσει για ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα, κατά την άποψή μας, έξω από τα δικαστήρια. Τα όσα δε είπε δεν μας εξέπληξαν, καθώς συνάδουν και με την πολιτική στάση στην οποία μας έχει συνηθίσει, που είναι αυτή της φυγής, της αποφυγής και της διγλωσίας. Αυτό που εμείς θέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο εν κατακλείδη είναι την εξής πρόταση. Εμείς θεωρούμε ότι ισχυριζόμαστε βάσιμα ότι οι αποφάσεις του 2020 που αφορούν την Έγλη, την Αμβροσία και τον Ορφέα, ήταν και παραμένουν νόμιμες, είναι σε ισχύ. Και αυτά, τούτο το στηρίζουμε, καθώς υπάρχουν αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά από το 2017, που ακυρώνουν τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής Κυρίτση, οι οποίες τις ανακαλούσαν. Η σημερινή λοιπόν Δημοτική Αρχή
αντί να στρούθο καμιλίζει όπως συνηθίζει, οφείλει να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ακυρώσει τις αποφάσεις Κυρίτση που ήδη είναι ακυρωμένες, επαναλαμβάνω, από το 17, από την ίδια τη δικαιοσύνη, και έχει τρεις επιλογές. Ή να επικαιροποιήσει τις αποφάσεις του 2012 ή να εισηγηθεί αν έχει πολιτική άποψη για τη λειτουργία των ΚΙΣΕΠ, γιατί πρέπει να προσθέσω, επιτρέψτε μου εδώ, ότι ούτε προεκλογικά ακούσαμε την θέση αυτής της ετερόκλητης ομάδας που διοικεί το Δήμο, ούτε και μετεκλογικά μέχρι και σήμερα. Πρέπει λοιπόν να εισηγηθεί ή την επικυρωποίηση αυτών των αποφάσεων, μέχρι τουλάχιστον όσο έχουμε συμβόλαια με αυτές τις ΚΙΝΣΕΠ, γιατί τα συμβόλαια με τις ΚΙΝΣΕΠ παραμένουν, είναι σε ισχύ και λειτουργούν, ή όπως προανέφερα δεν θα ήταν καμιά έκπληξη για μας να μας φέρει και μια τροποποιημένη ή μεταλλαγμένη θέση ο κύριος Νικηταράς. Αυτό λοιπόν που είπαμε στον κύριο Πρόεδρο, απευθυνόμενοι σε αυτόν και με απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπό του και στο θεσμικό του ρόλο, είναι ότι τις επόμενες μέρες, τώρα πλέον ώρες γιατί είμαστε σχεδόν έτοιμοι, θα καταθέσουμε όλα τα στοιχεία που συνάδουν με την υποχρέωση, με αυτό που λέμε και με την υποχρέωση του Δήμου, παρόλο που και η δική μας κατάθεση είναι καθυστερημένη, 2 χρόνια τώρα να λυθεί αυτό το σοβαρό πολιτικό ζήτημα, που πρέπει να συμπληρώσω ότι ήταν το πολιτικό διακύβευμα των πολλών εκλογικών τελευταίων αναμετρήσεων, μπορεί να είναι και των επόμενων. Επίσης δήλωσε εφαρσός ότι η Δημοτική Αρχή του κυρίου Νικηταρά διαθέτει 15 και έναν ανεξάρτητο σύμβουλο, 16 που τον έχει οικειοποιηθεί. 16 λοιπόν ψήφους. Για να περάσει αυτό το θέμα χρειάζεται 17. Τους είπα να θεωρήσουν ως δεδομένη τη δική μου ψήφο, γιατί αν δεν το πράξουν αυτό, αυτό δηλαδή που η δικαιοσύνη περίτρανα να απέδειξε, ότι δηλαδή οι αποφάσεις που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο το 2012 ήταν και παραμένουν νόμιμες, τότε το πρόβλημα αυτής της Δημοτικής Αρχής δεν θα είναι ο κύριος Κυρίτσης, γιατί ο κύριος Κυρίτσης δεν εκπροσωπεί πλέον τον Δήμο της ΚΟ, αλλά θα είναι η δική του στάση απέναντι στον κόσμο, απέναντι στον νόμο της κοινωνικής οικονομίας, απέναντι στην ίδια του την ψήφο το 2012 και απέναντι στην οφθαλμοφανή ετερόκλητη ομάδα που σήμερα διοικεί. Από εκεί και πέρα, κυρία Ρούφα, θα ήθελα να αναφερθείτε επίσης στο γεγονός ότι είδαμε ένα δελτίο τύπου της παράταξής σας σήμερα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, αναφορικά με τις 88 προσλήψεις επιτυχόντων για τις οκτάμινες συμβάσεις, οι οποίες λόγω COVID μπορεί να κάνει ο Δήμος της ΚΟ. Θέλω ένα σχόλιο και γι' αυτό, γιατί αναφερθήκατε στις δηλώσεις των προηγούμενων ημερών που έκανε η Γενική Γραμματέα του Δήμου, η κυρία Κρητικού, σε ραδιόφωνο της ΚΟ. Και πάνω σε αυτό θέσατε κάποια ερωτήματα, έτσι δεν είναι? Ναι, εμείς αναφερθήκαμε στις δηλώσεις της Γενικής Γραμματέας, γιατί πουθενά αλλού δεν είδαμε καμία λίστα αναρτημένη κατάταξης, ούτε και καμία απόφαση δημάρχου πρόσληψης. Άρα το μόνο στοιχείο, η μόνη ενημέρωση που είχαμε, ότι προσλαμβάνονται και ενημερώνονται οι 88, προσέξτε, επιτυχόντες, χωρίς λίστα και κατάταξη, αφού δεν υπάρχει πουθενά, αν υπάρχει πουθενά, πρέπει να μας το πει η κυρία Γενική Γραμματέα. Άρα ενημερωθήκαμε από αυτές τις δηλώσεις. Και γι' αυτό απευθυνόμαστε στην κυρία Κρητικού. Δεν έχουμε τίποτα προσωπικό με την κυρία Κρητικού. Για να είναι κάποιος επιτυχών σε μια διαδικασία, πρέπει να υπάρχει διαδικασία. Πρέπει να υπάρχει μια βάση λίστας για τους επιτυχόντες. Πρέπει να αναστηθεί αυτή η λίστα, πρέπει ή στο διάδια ή στο site του Δήμου. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα κριτήρια αυτής της επιτυχίας, πέραν των ψηφοθυρικών που όπως φαίνεται μόνο αυτά έχει στα δευτέρια της η Δημοτική Αρχή. Αγαπητέ Μάριε και αγαπητοί συνδημότες και συνδημότησες που μας ακούτε, η διαδικασία των εν λόγω προσλήψεων έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στις 26 Φεβρουαρίου, αλλά φαίνεται ότι δεν βόλευε εξαιτίας της μεγάλης πρεμούρας που έχει αυτή η Δημοτική Αρχή να ιδιωτικοποιήσει και να δώσει 300.000 ευρώ σε εργολάβο. Να ιδιωτικοποιήσει, επαναλαμβάνω, με συγχωρείτε για να γίνω πιο σαφής, την υπηρεσία καθαριότητας. Η κυρία Κρητικού, συνεχίζοντας την ενημέρωση, χρησιμοποίησε ένα πάρα πολύ φθηνό άλοθη
για να δικαιολογήσει την πολύμηνη καθυστέρηση των προσλήψεων. Ακούστε λοιπόν ποιο ήταν το άλοθη. Ο Δήμος της ΚΟ έκλεισε για μία μέρα από επίσκεψη επιβεβαιωμένου κρούσματος. Και έτσι για μία μέρα που ήταν κλειστός ο Δήμος, οι υπηρεσίες του Δήμου, αν και δεν ασχολούνται οι υπηρεσίες του Δήμου, γιατί σας επαναλαμβάνω αυτές οι λίστες και οι προσλήψεις γίνονται από τα δευτέρια της Δημοτικής Αρχής και μόνο, δεν υπάρχει δηλαδή καμιά νόμιμη διαδικασία, αν υπάρχει πρέπει να μας τη δείξουν, επικαλούνται λοιπόν το επιβεβαιωμένο κρούσμα για να πούν ότι δεν πρόκαμαν να κάνουν τις προσλήψεις. Αυτές οι δηλώσεις της κυρίας κριτικού στερούνται και αξιοπιστίας και σοβαρότητας, πιστεύω, δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα αυτά. Και έχουμε από εκεί που προσλαμβάνανε μέσα σε 24 ώρες, έχουμε κρυφές λίστες επιτυχόντων με πολιτικά φρονήματα, με σχήματα και σχέσεις που έχουν μετατρέψει το Δήμο της ΚΟ σε μαγαζί και το δικαίωμα της εργασίας σε ένα παζάρι επιτυχίας και η ισονομία, η ισοπολιτεία, η αξιοκρατία έχει πάει περίπατο σε αυτό το Δήμο. Και επίσης επισημαίνουμε στην κυρία Κρητικού ότι 75 προσλήψεις όπως αυτές εγκρίθηκαν από το ΙΠΕΣ θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέχρι 15 Ιουνίου. Της έχουμε υποδείξει την νομοθεσία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν αυτό δεν το έχει καταφέρει η Δημοτική Αρχή θα πρέπει ή να αναζητήσει καλύτερη δικαιολογία ή να πάψει να προκαλεί με τις αιτιάσεις και τις δηλώσεις σαν αυτές στις οποίες αναφέρεται το δελτίο τύπου μας το δημόσιο αίσθημα. Τη δική του απάντηση στο δελτίο τύπου της Ιωάννας Ρούφα για τις 88 προσλήψεις δίνει ο Δήμος ΚΟ. Ειδικότερα η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι η κυρία Ρούφα για πολλωστή φορά ακολουθεί λάθος δρόμο. Προσπαθεί να δημιουργήσει πλασματικά ερωτήματα στους δημότες ή πραγματικά αδυνατεί να κατανοήσει ότι οι υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις απαντήσεις των Υπουργείων. Προς ενημέρωση και εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, το επαρχείο ΚΟ Νησίρου ανακοινώνει ότι η μαζική δειγματοληψία στην κοινότητα Πηλίου που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή δεν θα πραγματοποιηθεί. Το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την παράταση παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του υφιστάμενου χωροθετούμενου ξενοδοχειακού τουριστικού λιμένα δυναμικότητας 26 θέσεων ελιμενισμού μπροστά από το ξενοδοχείο Πορτομπέλο στην Καρδάμενα. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Μάνος Κόνσολας, με ερώτησή του στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τονίζει την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των αεροδρομίων της Ρόδου, της ΚΟ και της Καρπάθου με αποσπάσεις αστυνομικών, καθώς πλέον υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στους ελέγχους των πιστοποιητικών όσων εισέρχονται στη χώρα. Επίσης, ο ίδιος επισημαίνει ότι η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες για τον έλεγχο των επισκεπτών που προέρχονται από αυτήν. Τέλος, ο κύριος Κόνσολας ζητά την ενίσχυση και των υπηρεσιών διαβατηριακού ελέγχου στα λιμάνια. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός για την αντιπυρική περίοδο του 2021, η οποία ξεκίνησε επίσημα την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως και τις 31 Οκτωβρίου. Επισημάνθηκε από τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας ΚΟ Λευτέρη Καπετανικόλα η απαγόρευση καύσης χόρτων, τονίζοντας πως στους παραβάτες τα πρόστιμα θα είναι τσουκτερά. Έχει εκδοθεί καινούργια ένατη πυροσβεστική διάταξη, η οποία καταργεί την 4η, την 7η και την παλιά ένατη πυροσβεστική διάταξη. Και μέσα σε αυτήν υπάρχουν οι απαγορεύσεις όσον αφορά το άναμα φωτιάς κατά την αντιπυρική περίοδο. Και όχι μόνο την αντιπυρική περίοδο, ακόμα και μέσα στη χειμερινή. Το ουσιαστικό παραμένει το ίδιο, ότι απαγορεύεται το άναμα και διατήρηση φωτιάς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, η οποία ορίζεται από 1η Μαΐου ως και τις 31 Οκτωβρίου, και επίσης από πέρσι τον Ιούνιο που έχει βγει η 19η πυροσβεστική διάταξη, οι παραβάτες αυτής της νομοθεσίας τιμωρούνται με πρόστιμο, το οποίο μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με το δίκτυο επικινδυνότητας που έχει εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ισχύει για τη συγκεκριμένη ημέρα που κάποιος θα έχει ανάψει φωτιά μέσα στο δάσος ή και σε αγροτοδασική έκταση. Ακόμα δηλαδή και σε μια ιδιόκτητη διακτήτη έκταση και ανάψει φωτιά και αυτό απαγορεύεται. Ναι, απαγορεύεται πλέον, απαγορεύεται. Υπάρχουν στην καινούργια ένατη πυροσβεστική διάταξη υπάρχουν κάποιες
εξαιρέσεις, οι οποίες είναι ελάχιστες και με άδεια μόνο από αρμόδιο φορέα. Δηλαδή, μπορεί να είναι από την δασική υπηρεσία η άδεια, μπορεί να είναι από την ιατρική υπηρεσία η άδεια. Και αυτό με πάρα πολλές προϋποθέσεις. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει η άδεια να προσκομιστεί αυτή στην πυροσβεστική υπηρεσία 72 ώρες πριν. Θα πρέπει ο δείκτης να είναι χαμηλός ή μέσος, δηλαδή 1 ή 2, όπως γνωρίζει πλέον ο κόσμος τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού πολύ κοντά εκεί που γίνεται η καύση. Θα πρέπει να υπάρχει μια αποψηλωμένη έκταση από 3 έως 10 μέτρα, αναλόγως με τι απόσταση βρίσκεται το σημείο που θα υπάρχει καύση από δασική περιοχή. Θα πρέπει να υπάρχει περιμετρικά ένα αυλάκι, εννοείται αποψηλωμένο. Πέρα από νερό θα πρέπει να υπάρχουν σκαπτικά εργαλεία και πυροσβεστήρες. Σε ό,τι αφορά την ρήψη φεγγαλικών, που και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ειδικά σε τουριστικά μέρη όπως είναι η Κος, το καλοκαίρι το βλέπουμε πολύ συχνά. Όσον αφορά τη ρήψη φεγγαλικών, δεν απαγορεύονται, αλλά επιτρέπονται με κάποιες προϋποθέσεις που μέσα η ένατη πυροσβεστική διάταξη τις λέει αναλυτικά ποιοι είναι και ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να απευθυνθεί και σε εμάς για να ρωτήσει ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουν στο ρήξιμο βεγγαλικών. Θα πρέπει να ενημερώνει πρώτα την πυροσβεστική πριν προβεί στην ρήψη βεγγαλικών. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνει είναι και αυτό. Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα τα οποία είπατε, έχουν επιδοθεί πρόστιμα το τελευταίο διάστημα από τότε που είναι σε ισχύ? Κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο που έχει ξεκινήσει, ήδη έχουμε συμπληρώσει τον πρώτο μήνα. Έχουν επιβληθεί στο νησί της ΚΟ 2 πρόστιμα ακριβώς για το άναμα και διατήρηση πυρκαγιάς μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Σε ό,τι αφορά έτσι την περίοδο αυτή που διανύουμε και επειδή βλέπουμε ότι γενικότερα η πυροσβεστική είναι παντού όπου χρειαστεί, ακόμα και στις μικρές φωτιές που ευτυχώς δεν έχουμε μεγαλύτερες. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την επάνδρωση γενικά του σώματος, είστε ικανοποιημένος? Επειδή εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, εννοείται ότι θα μπορούσα να πω ότι θα ήθελα και άλλα πράγματα, αλλά δόξα τω Θεώ είμαστε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τα μηχανήματα, τον κανονικό ξοπλισμό, τα αυτοκίνητα, φαντάζομαι ποια ώρα τα συναφεί. Η πυροσβεστική υπηρεσία ΚΟ, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε το πιο σύγχρονο από άποψη καινούριων οχημάτων, αλλά είμαστε σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τους εθελοντές που ίσως υπάρχουν και σε συνεργασία, γνωρίζουμε ότι πολύ καλά ότι έχετε μια πολύ καλή συνεργασία και με την πολιτική προστασία του Δήμου της ΚΟ. Και όχι μόνο με την πολιτική προστασία, έχουμε και με τις άλλες εθελοντικές ομάδες του νησιού που η βοήθειά τους είναι απαραίτητη και την επιζητούμε και σε αυτές τις ομάδες το μόνο που αξίζει είναι θαυμασμός για το έργο το οποίο επιτελούν. Τρεις επιβάτες συν του οδηγού μπορούν να επιβιβάζονται πλέον σε κάθε διαδρομή μεταξύ. Ωστόσο, σε περίπτωση γονέων με ανήλικα παιδιά, οι επιβάτες μπορούν να γίνουν ακόμη και 4. Επισημαίνεται ότι η χρήση της μάσκας παραμένει υποχρεωτική για όλους τους επιβαίνοντες στα ταξί, ενώ στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο. Ο θερινός κινηματογράφος της ΚΟ Ορφέας, αύριο Τετάρτη 2 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, προβάλλει αποκλειστικά το αξιόλογο ντοκιμαντέρ «Το νησί μας, η ευθύνη μας». Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους συμπολίτες μας. Αναφορά προς τον Υπουργό Τουρισμού κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός για τη διαφαινόμενη εξαίρεση των τουριστικών γραφείων και λεωφορείων από το εξαγγελθέν πρόγραμμα ενίσχυσης των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και για τα προβλήματα που έχουν προκύψει με το ηλεκτρονικό σήμα ΧΑΣ. Ο ίδιος σημειώνει ότι η τυχόν εξαίρεση των κλάδων θα αποτελέσει μέγιστη αδικία και άνηση μεταχείριση, ενώ θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει λόγω της πανδημίας. Τα καφενεία είναι το πιο αυθεντικό σημείο αναφοράς κάθε τόπου. Εδώ και 40 χρόνια ο συμπατριώτης μας Νίκος Τριμάτης εργάζεται στο παραδοσιακό καφενείο της πλατείας Ευαγγελίστρια στο Ασφενδιού. Από 10 χρονών μαζί με τον πατέρα του και μετέπειτα με τη σύζυγό του. Ο κύριος Νίκος μιλάει για το καφενείο αλλά και τη ζωή της οικογένειάς του στο γραφικό χωριό του νησιού μας. Εδώ πέρα δουλεύω από την εποχή του 81, όταν ζούσε ο συγχωρημένος ο πατέρας μου με τη μητέρα μου, από 10 χρονών. Είμαι γεννηθής στο 71, είμαι 50, αλλά έχω 40 χρόνια που εργάζομαι εδώ στο χωριό. Μια ολόκληρη ζωή δηλαδή. Όπως το λέτε, μια ολόκληρη ζωή. Ήμουνα 10 και είμαι 50.
Εδώ γεννήθηκα, εδώ έπαιξα στα παιδικά μου χρόνια. Μένετε δηλαδή μόνιμα εδώ στην Ευαγγελίστρια? Ναι, μένω εδώ. Μόνιμος, όπως και οι δικοί μου και οι γονείς και οι παππούδες μου, ήταν γέννημα θρέμα που λένε από, εδώ, από αυτό το χωριό. Και εξακολουθούμε να είμαστε εδώ και τα παιδιά μου που έχω δύο παιδιά, 15 και 17, εξακολουθούν και αυτοί να είναι στην περιοχή. Αλλά δυστυχώς εδώ στο χωριό είναι τα μοναδικά παιδιά. Στην Ευαγγελίστρια. Τα παιδιά σας είναι τα δύο μοναδικά παιδιά που ζουν εδώ στην Ευαγγελίστρια. Δύο μοναδικά παιδιά, αγόρια εδώ στην Ευαγγελίστρια. Έχει άλλα δύο παιδιά εδώ. Πόσοι μόνιμοι κάτοικοι είστε εδώ πέρα? Εδώ στην Ευαγγελίστρια είμαστε γύρω στα 22 με 25 άτομα περίπου. Δεν είμαστε παραπάνω εδώ στην Ευαγγελίστρια. Πόσο δύσκολο είναι έτσι η ζωή στο χωριό και κυρίως στους χειμερινούς μήνες? Τους χειμερινούς μήνες είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα δρομολόγια των φροντιστηρίων, τα σχολεία, τις δραστηριότητες των παιδιών, και αυτό οφείλω να πω ότι έχει ένα κόστος. Κόστος και δυσκολία, φαντάζομαι. Και δυσκολία, ασφαλώς. Αναγκάζομαι πολλές φορές να αφήνω τη δουλειά μου και να τρέχω να πάω στο σχολείο ή να πάω στο φροντιστήριο. Πέρα τα έξοδα, όπως είπα, της βενζίνης, και αυτά στην εποχή μας δεν είναι εύκολα. Και... Εδώ στο χωριό, τι θυμάστε, υπήρχε, δηλαδή θυμόμαστε και εμείς ότι υπήρχε και ένα μπακάλικο. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, πέρα από το δικό σας το καφενείο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όχι, δεν έχει κάτι άλλο εδώ στην Ευαγγελίστρια. Πιο παλιά ήταν εδώ ο κύριος Χατζηνικολάου Μιχάλης, είχε τον μπακάλικο. Η αλήθεια έβρεχε στα πάντα μέσα και εξυπηρετούσε όχι μόνο την Ευαγγελίστρια και όλο το γύρω χωριό. Τώρα όμως δεν υπάρχει. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει, έχει κλείσει. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να ξανανοίξει. Να προσφέρει πάλι ζωή. Τι θυμάστε έτσι από τα παλιά χρόνια, δηλαδή πόσες επιχειρήσεις υπήρχαν εδώ πέρα και πόσοι κάτοικοι και έτσι, που τώρα έχει αλλάξει αυτή η εικόνα? Από ό,τι γνωρίζω και από τα λεγόμενα των γονέων όνειου, για αυτά που έχω ζήσει έστω και τα τελευταία χρόνια, είχε αρκετά καφενεία εδώ, πάρα πολλά. Ήταν το Μπακάλικο, είχε 4 σχολεία εδώ στο χωριό. 4 σχολεία. Εδώ στην Ευαγγελίστρια, από ό,τι έχω ακούσει, είχε εξατάξιο σχολείο με πάρα πολλούς δασκάλους. Δυστυχώς, βέβαια, τα τελευταία πάνω από 20-25 χρόνια έχει κλείσει και αυτό. Και όπως φαντάζεστε, δεν είναι ευχάριστο για τους νέους που ζουν εδώ αυτή τη στιγμή. Εσείς από μικρός μεγαλώστε εδώ στο καφενείο. Από μικρός αυτό θέλετε να κάνετε, να είστε καφετζής? Μου άρεσε όταν πρώτο ήρθα εδώ το 81 και εξακολουθώ να είμαι σερβιτόρος. Μ' αρέσει εδώ. Βέβαια αφιερώνουμε πάρα πολλές ώρες από τη ζωή μας. Είναι οικογενειακή επιχείρηση. Είναι οικογενειακή επιχείρηση και ίσως μελλοντικά να συνεχίσουν και οι γη μου. Αυτό βέβαια δεν μπορώ να το σιγουρέψω. Εξαρτάται. Από το μέλλον των παιδιών. Ναι, αν θέλουν να συνεχίσουν ή να κάνουν κάποια άλλη δραστηριότητα. Εδώ στο καφενείο, το οποίο είναι έτσι μια σημαντική γωνία εδώ του χωριού, φαντάζομαι ότι έρχονται και πολλοί τουρίστες. Τώρα με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, πώς πάει η κίνηση γενικότερα εδώ? Η κίνηση πέρυσι και φέτος δεν πάει καλά. Είναι αρνητική μέχρι στιγμής. Ας ευχηθούμε τώρα που ο κόσμος θα εμβολιαστεί, να πάμε καλύτερα για όλο τον κόσμο, με υγεία. Γιατί δεν είναι γιατί ευχάριστο να φοράμε τη μάσκα με αντισηπτικά, έρχονται φίλοι από το εξωτερικό που τους γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Και επαναλαμβανόμενους, δηλαδή, οι τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα. Ναι, έχω παλιούς πελάτες που έρχονται κάθε χρόνο για 30 χρόνια και 35 χρόνια έχω ξένους που έρχονται. Και δεν έχεις αυτή την αίσθηση, όχι την αίσθηση, δεν μπορείς, δηλαδή, να τολμήσεις να τον αγκαλιάσεις, να τον φιλήσεις, να του δώσεις το χέρι σου μια γερή χειραψία. Και αυτό μας έχει φέρει δυστυχώς σε μια απόσταση που αυτό δεν λέγεται πια φιλοξενία. Έχει αλλάξει. Και εμείς οι Έλληνες, κακά τα ψέματα, είμαστε φιλόξενοι και θέλουμε να το ανταποδώσουμε και σε αυτούς και στη νέα μας γενιά. Και καλό θα ήταν να μην χαθεί. Ας ευχηθούμε τα εμβόλια να εξαλείψουν όλο αυτό το πρόβλημα και να πάμε στη φυσιολογική ζωή που γνωρίζαμε.
Σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, το νομοσχέδιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και με το οποίο καταργεί το 8ωρο βάζει ακόμα περισσότερα εμπόδια στο δικαίωμα στην απεργία, στη συλλογική οργάνωση και διεκδίκηση και ο τρόπος απάντησης είναι μονόδρομος. Γι' αυτό καλεί όλους τους εργαζόμενους και τα σωματεία σε μαζική και μαχητική διεκδίκηση των εργατικών δικαιωμάτων με απεργιακή συγκέντρωση την 5η 3 Ιουνίου στην Πλατεία Ελευθερίας στις 10.30 το πρωί. Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων επιβατών, η ανώνυμη ναυτιλιακή εταιρεία Καλύμνου ανακοίνωσε τα δρομολόγια των ταχύπλοών της για την περίοδο από 2 μέχρι 11 Ιουνίου στην γραμμή Καλύμνος Μαστιχάρη. Ο Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Δωδεκανήσου, συνεχίζοντας τις δράσεις και την ενημέρωση των μελών του, διοργανώνει νέα διαδικτυακή ολομέλεια σήμερα, 3η 1η Ιουνίου, στις 9 το βράδυ με θέμα «Τουρισμός Δωδεκανήσου, ανοίξαμε, εξέλιξη σεζόν, πωλήσεις και αναζητήσεις». Ολοκληρώθηκε χθες η ολιγοήμερη παρουσία της 20αμελούς ομάδας της ΣΑΜ και Αναγέννηση και Πρόοδος, αποτελούμενης από εθελοντές γιατρούς 8 διαφορετικών ειδικοτήτων, νοσηλευτών και διοικητικού προσωπικού που ήρθαν στην ΚΟ για να συνδράμουν στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού στην Ισιωτική Ελλάδα. Σε δηλώσεις τους στην κάμερα του ΚΟΣΤΙΒΙ, ο εκπρόσωπος της ΣΑΜ και Αναγέννηση και Πρόοδος Τάσος Σταματιάδης ανέφερε ότι το σύνολο των γιατρών και των νοσηλευτών είναι ιδιαίτερα περήφανοι που συνεισέφεραν σε ένα τόσο σημαντικό έργο που έβαλαν όλες τις δυνάμεις ώστε να εμβολιαστούν οι κάτοικοι της ΚΟ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν αντίστοιχες αποστολές στη ΣΑΜΟ και στη ΧΙΟ. Τέλος, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι το εν λόγω πρόγραμμα των κινητών ιατρικών μονάδων υλοποιείται σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία μονάδων υγείας υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α' Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κύριε Σταματιάδη, βρισκόμαστε εδώ στο Κέντρο Υγείας Πλατανίου. Ολοκληρώνεται σήμερα η παρουσία η δική σας εδώ, η μεγάλη συνδρομή που θα λέγαμε με το πρόγραμμα Γαλάζια Ελευθερία, αφορμή του οποίου ήρθατε εδώ για να βοηθήσετε στους εμβολιασμούς. Νομίζω ότι η παρουσία σας ήταν καταλυτική. Μέσα σε πολύ ξεδομοχρονικό διάστημα, πάρα πολλοί συμπατριώτες μας νησιώτες εμβολιάστηκαν. Έτσι, απολογιστικά, στον απόϊχο της όλης δράσης, θα θέλαμε να μας πείτε κάποια πράγματα. Λέγομαι Σταματιάδης Αναστάσιος, είμαι ο Διευθυντής των Κινητών Ιατρικών Μονάδων, οι οποίες υλοποιούνται από την ΑΜΚΕ, Αναγέννηση και Πρόοδος, με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι κινητές ιατρικές μονάδες από το 2014 έχουν υλοποιήσει περίπου 90 αποστολές σε όλη την Ελλάδα, κυρίως σε ακριτικά νησιά και ορεινές περιοχές Ελλάδας, παρέχοντας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στις 22-23 Μαΐου μας ζητήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και τον κύριο Θεμιστοκλέος να συμβάλλουμε με τις δικές μας δυνάμεις στην προσπάθεια εμβολιασμού, η οποία είναι γνωστή η Γαλάζια Ελευθερία. Έτσι, για το νησί της ΚΟ, ετοιμάσαμε άμεσα μια ομάδα 22 ατόμων, ιατρών και νοσηλευτών, και έχουμε εμβολιάσει μέχρι στιγμής περίπου 2.500 συμπολίτες σας. Είναι τιμή όλων μας να βοηθήσουμε την πατρίδα μας στο δύσκολο έργο της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19. Κύριε Φθενάκη, είστε κι εσείς εδώ παρόν στο νησί μας, στην ΚΟ, με αφορμή το πρόγραμμα Γαλάζια Ελευθερία. Νομίζω ότι η συνδρομή και η βοήθεια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ήταν σε κάθαρα σημαντική και ιδιαίτερα καταλυτική για εμάς, διότι διανύουμε και μια δύσκολη τουριστική σεζόν. Νομίζω ότι για υγειονομική θωράκιση είναι ό,τι καλύτερο για το νησί μας. Εγώ και οι συνάδελφοί μου είμαστε περήφανοι που ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της χώρας, η οποία στην πραγματικότητα δίνει έναν αγώνα ταχύτητος των εμβολιασμών εναντίον της πανδημίας. Είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο δουλέψαμε και τον αριθμό των εμβολιασμών. Νομίζω ότι όλοι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Νομίζω και το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και εσείς οι γιατροί δώσατε τον καλύτερο σας σε αυτό, διότι σε σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να εμβολιάσετε πάρα πολλούς συνανθρώπους μας, οι οποίοι μέσα σε δύσκολες συνθήκες, με τα ραντεβού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με καθυστερήσεις αλλά και με ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργήσε υποδειγματικά, καταφέρατε σε σύντομο χρονικό διάστημα να εμβολιάσετε πάνω από 2.500 ανθρώπους. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για εσάς, γιατί όπως και να το κάνουμε με τον COVID, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους τους γιατρούς. Πολλοί από εμάς είναι γιατροί εμβολιασμού στην Αθήνα, είχαμε δηλαδή την εμπειρία των εμβολιασμών. Δεν ήταν ότι μόνο η Αναγέννηση και Πρόοδος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της πολιτείας, αλλά και η τοπική μονάδα υγείας μας βοήθησε πάρα πολύ και στις υποδομές και στην αποθήκη και στην οργάνωση.
και γενικά είμαστε ικανοποιημένοι. Και τώρα πλέον που ολοκληρώνεται αυτή η παρουσία, η σύντομη παρουσία που είχατε εδώ στο νησί μας, από εκεί και πέρα τι επακολουθεί για εσάς και τη δική σας ομάδα? Όποτε μας ζητήσει η πολιτεία την συνδρομή μας, οι γιατροί και το οργανωτικό κομμάτι της αναγεννήσεως και πρόοδου είναι έτοιμοι να συμβάνουν. Δηλαδή είμαστε πάντοτε σε μια ετοιμότητα να δώσουμε ό,τι μπορούμε. Ένα από τα πιο σημαντικά που πρέπει να σημειώσουμε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι το κάλεσμα της πολιτείας ήταν στις 22 του μηνός και καταφέραμε άμεσα 27 του μηνός να έχουμε έρθει στο νησί σας για να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτή η αμεσότητα και η εθελοντική προσπάθεια, η θέληση των γιατρών να συμμετέχουν είναι και η δύναμη αυτής της ομάδας για να μπορούμε να παρέχουμε στον κόσμο όλες αυτές τις υπηρεσίες. Άρα αντιλαμβάνομαι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπόρεσε να ετοιμαστεί και να οργανωθεί όλο αυτό το σχέδιο, βεβαίως, γιατί βεβαίως. Δεν ήταν από τη μία στιγμή στην άλλη. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και με όλους τους τοπικούς φορείς, με την ΥΠΕ και με το νοσοκομείο της ΚΟ, καταφέραμε να συνεργαστούμε και να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση μέσα σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας να βρισκόμαστε εδώ για να παρέχουμε τις υπηρεσίες. Στην παρουσία των κινητών ιατρικών μονάδων που βρίσκονται στο νησί μας, αναφέρθηκε η κυρία Αγκομίνη, γιατρός του νοσοκομείου της ΚΟ, οι οποίοι και πραγματοποίησαν συνολικά πάνω από 2.500 εμβολιασμούς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μόλις αποχώρησαν οι συνάδελφοι της εθελοντικής ομάδας Αλληλεγγύη και Πρόοδος από το Ίδρυμα Εθελοντική Σταύρος Νιάρχου, μη κερδοσκοπική, ενώ είχαν προγραμματιστεί 4.800 εμβολιασμοί, έγιναν μόνο 2.293. Έτσι. Πήγανε όλα καλά και οι συνάδελφοι μόλις αποχώρησαν. Κέντρο, γιατί... το εμβολιαστικό κάτω στο νοσοκομείο, μαζί με τη συνάδελφο την κυρία Χατζηδάκη. Τα υπόλοιπα, ναι. Δυστυχώς βλέπω ότι υπάρχουν ακυρώσεις. Δηλαδή, ο κόσμος δυσπιστεί. Ενώ είχαν κλειστεί τα ραντεβού, ακυρωθήκανε. Τώρα, το γιατί προφανώς ο ένας φοβάται από τον άλλον, πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι παρενέργειες τώρα, οι οποίες εξηγούνται. Άλλος μπορεί να τις έχει, άλλος όχι. Δεν είναι όμως λόγος το να, αν θα κάνεις πυρετό ή αν θα έχεις μια μυαλγία ή μια κόπωση, να απορριφθεί ο εμβολιασμός και να μην έρθεις να το κάνεις. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανιστούν, όπως σας είπα, μπορεί και όχι, και όπως έρχονται έτσι και φεύγουν. Δεν είναι δηλαδή λόγος για να μην πάει κάποιος να εμβολιαστεί. Εντός πρωτοκόλλου. Δηλαδή γνωρίζω ότι όλοι απευθυνόντουσαν στο νοσοκομείο με εμπείρετο, σε ένα μεγάλο ποσοστό, όχι τόσο στους ασθενείς, στους πολίτες που έκανα εγώ πάνω στην αντιμάχεια, όσο εδώ, μυαλγίες έντονες. Και υπήρχαν και λιποθυμίες, οι οποίες ήταν βαγωτονικού τύπου, δηλαδή ήταν ψυχολογικό. Διότι ερχόντουσαν πολύ νωρίτερα, κακώς. Στεκόντουσαν στον ήλιο, μετά ήταν όλοι μαζί. Γνωρίζετε πώς είναι ο ένας με τον άλλον. Δεν ήταν, δηλαδή, δεν παρουσιάστηκε κάποια αναφυλαξία ή κάποιο σοβαρό περιστατικό. Ήταν συνήθως όλες αυτές οι λιποθυμίες ήταν λόγω της παρατεταμένης παραμονής στον ήλιο και του στρες. Δεν υπήρχε επεισόδιο αναφυλαξία σοβαρό. Όχι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τελειώσει. Για το Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα παιδιά. Ήδη η Pfizer έχει επίσημη ανακοίνωση ότι. Ποιας μπορούν να γίνουν οι εμβολιασμοί από 12 μέχρι 15 ετών. Έχουν γίνει μελέτες με προγραμματισμό προς το Σεπτέμβριο. Εκεί θα πούνε ναι, εδώ υπάρχουν ενήλικες αρνητές. Αλλά το σωστό, εφόσον υπάρχει και ενδείκνυται για τα παιδιά, είναι να εμβολιαστούν και αυτά. Διότι όπως γνωρίζετε και στα σχολεία βρίσκονται καθημερινά θετικά κρούσματα. Ο εμβολιασμός των παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών παραμένει ανοιχτό, σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου. Ωστόσο, η ίδια, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, άφησε να εννοηθεί ότι η σύσταση για εμβολιασμό μπορεί να αφορά τα παιδιά με αυξημένο κίνδυνο και όχι όλα τα παιδιά. Σημειώνεται ότι η κυρία Θεοδωρίδου άρχισε τη γνωστή ενημέρωσή μας εκφράζοντας θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της 44χρονης Γλυκερίας από την Κρήτη, η οποία κατέληξε με θρόμβωση αφού είχε εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca. Σε 18.000 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Δωδεκανήσου θα διανεμηθεί τετράδιο δημιουργικής απασχόλησης με θέμα «Τα πρόσωπα της πινακοθήκης Ρόδου αφηγούνται και τα παιδιά ζωγραφίζουν». Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές εξοικειώνονται με σημαντικά έργα και καλλιτέχνες της νεοελληνικής τέχνης, καθώς επίσης και με την ίδια την έκθεση βιογραφία, συνεχίζοντας το ταξίδι με μια επίσκεψη στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Για το συγκεκριμένο project μίλησαν στο COS-TV η πρόεδρος του Μουσείου Σουμελά Καραχάλιου και ο ιστορικός τέχνης Γιώργος Μιλωνάς. Η θεματική της έκθεσης είναι το πορτρέτο, μια σειρά από περίφημα πορτρέτα που ανήκουν στη συλλογή. Από τα ριζώματα της νεοελληνικής τέχνης από το 19ο μέχρι σήμερα,
από δημιουργούς πολύ μεγάλης αξίας, από το Θεόφιλο μέχρι και το Μάκη το Θεοφυλακτόπουλο. Οπότε μιλάμε για μία σειρά από πορτρέτα. Μία σειρά από πορτρέτα, αλλά πώς, ποια είναι η συμμετοχή των μαθητών, δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος των μαθητών στη συγκεκριμένη έκθεση? Η έκθεση θα μπορούσαμε να πούμε ότι γεννήθηκε μέσα από τη συνθήκη της καραντίνας. Δηλαδή, αρχικά ο στόχος ήταν να πάρουμε μία σειρά από μεγάλα γνωστά έργα της Πινακοθήκης, ώστε να μπορέσουμε να τα δείξουμε σαν μια μικρή επανέκθεση. Επειδή όμως ήρθε η συνθήκη της πανδημίας, σκεφτήκαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε τη συνθήκη του πορτρέτου, το πρόσωπο. Το καλοκαίρι στήθηκε η έκθεση, το προηγούμενο καλοκαίρι. Δυστυχώς με την καραντίνα δεν μπόρεσε να γίνει επισκέψιμη στο κοινό. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι του μουσείου αντέδρασαν άμεσα, μεταφέρθηκε εικονικά, ώστε τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μπορέσουν από απόσταση να δούνε τα έργα της έκθεσης και υπό μία έννοια είναι και ένα αντίδοτο αυτή τη στιγμή, διότι πάλι με το άνοιγμα των μουσείων η έκθεση είναι επισκέψιμη τώρα στο κοινό και αυτό που έλειψε πάρα πολύ, το ανθρώπινο πρόσωπο μέσα από την τέχνη, όπως αυτό μπορούμε να το δείξουμε, παρουσιάζεται στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης. Εσείς ως επιμέτρη... Τώρα, σε σχέση με τα παιδιά, με συγχωρείτε, σε σχέση με τα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι προσπαθήσαμε να πειράξουμε λίγο τον άξονά της, δηλαδή δεν έχει μία αυστηρά χρονολογική κατεύθυνση, αλλά τα παιδιά μπορούν μέσα να δούνε κλασικά πορτρέτα δίπλα σε πιο σύγχρονα. Και ανάλογα με ποιο ζωγράφο θα επικοινωνήσει ο καθένας ή με ποιον χαράκτη και γλύπτη, να μπορέσει να έρθει κοντά και να μάθει πληροφορίες είτε για το έργο, για το απεικονιζόμενο πρόσωπο, είτε για το πρόσωπο του καλλιτέχνη. Εσείς ως επιμελητής τέχνης, ποια ήταν η συνδρομή σας και η βοήθειά σας στα παιδιά και κατά πόσον τα παιδιά εξοικειώνονται με την τέχνη, με τη συμμετοχή τους σε μια τέτοια έκθεση? Τα παιδιά νομίζω ότι έχουν το πιο καθαρό βλέμμα απέναντι στην τέχνη, δεν έχουν στερεότυπα, δεν έχουν προκαταλήψεις. Εκφράζονται πηγαία στο σχέδιό τους και όταν πλησιάζουν κάποιο έργο νομίζω το κάνουν από αληθινό ενδιαφέρον, χωρίς να έχουν κατά νου, ας πούμε, αν είναι κάποιος μεγάλος δημιουργός. Τώρα στη συγκεκριμένη έκθεση έχουμε πολύ μεγάλους καλλιτέχνες και είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά να δουν έργα, ας πούμε ο μπασκετμπολίστας του Γιάννη Τσαρούχη, που δεν είναι αμιγώς ακαδημαϊκά, είναι πορτρέτα τα οποία είναι εύκολα προσεγγίσιμα. Μπορούν να μιλήσουν στον καθένα. Και επομένως μπορεί ένα πιτσιρίκι, είτε με το δάσκαλό του, είτε και μόνος του, με τη βοήθεια του κινητού, να μάθει πληροφορίες και να γνωρίσει, σε εισαγωγικά, και το πορτρέτο, αλλά αυτό που σας είπα, και το ζωγράφο δηλαδή πίσω από το έργο. Κλείνοντας, κύριε Μυρουνά, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε στους μικρούς μαθητές? Το μήνυμα είναι να μπουν μέσα, να το χαρούνε. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά να βγαίνοντας από αυτή την κατάσταση, να μπορέσουν να έρθουν με κάτι όμορφο, και νομίζω ότι θα επικοινωνήσουν. Νομίζω ότι ο καθένας από τα παιδιά θα μπορέσει να βρει κάτι στο οποίο θα ακουμπήσει και θα πάρει μαζί του φεύγοντας από το μουσείο. Η πρόεδρος του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου, Σουμελά Καραχάλιο, μιλάει στο Κώστη Δί για το τετράδιο δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο θα διανεμηθεί σε 18.000 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δεκανήσου, μια πρωτοβουλία από το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης. Αυτή η δράση είχε σαν αφορμή την επανέρεξη στην αρχή της λειτουργίας τόσο των σχολικών μονάδων όσο και του ίδιου του μουσείου μετά από πάρα πολύ καιρό που ήταν κλειστό και θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στη τάξη και να πάρουν τα παιδιά από το μουσείο ένα ευχάριστο φυλάδιο απασχόλησης έτσι ώστε να ξαναρχίσουμε τη σχέση μαζί τους
με μία όσο το δυνατόν και φυσική παρουσία, δηλαδή όχι κάτι διαδικτυακό, αλλά κάτι που θα μπορούσαν να έχουν στα χέρια τους, να το αγγίξουν, να το δουν και να μπορούν να ζωγραφίσουν επάνω και να αρχίσουν να ξαναέρχονται έτσι σε επαφή λίγο με τα έργα, εν ώψη και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ακολουθήσουν από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, να μπορέσουν τα παιδιά να ξαναέρθουν στους χώρους του μουσείου με τις σχολικές τους εκδρομές. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το τετράδιο δημιουργικής απασχόλησης, για να το καταλάβουμε με απλό τρόπο? Το τετράδιο δημιουργικής απασχόλησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μέσα στη σχολική τάξη, είτε να το πάρουν τα παιδιά σπίτι τους και να είναι κάτι που να το κάνουν μόνοι τους. Είναι ατομικό δηλαδή, έτσι? Είναι ατομικό. Είναι ατομικό. Είναι για κάθε παιδί. Εμείς έχουμε στείλει από το μουσείο κάποιες προτάσεις προς τους εκπαιδευτικούς για το πώς θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Μπορεί να μας πείτε και εμάς πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν μαθητή το συγκεκριμένο τετράδιο? Ένας τρόπος είναι, καταρχήν το τετράδιο περιέχει έργα από μια περιοδική έκθεση που έχουμε τώρα στο μουσείο, με το που λέγεται βιογραφία και παρουσιάζει πρόσωπα και μορφές ανθρώπινες. Ένας τρόπος λοιπόν είναι να επέμβουν τα έργα είναι δοσμένα σε μορφή σκίτσου μέσα στο φυλάδιο, οπότε μπορούν οι μαθητές να επιλέξουν τα δικά τους χρώματα για να τα χρωματίσουν. Μπορούν να δουν οι συμμαθητές τους τι αποφάσισαν να κάνουν πάνω στο ίδιο έργο και μπορούν να ξεκινήσει και μια συζήτηση μέσα στη τάξη, που έτσι να αρχίσουν τα παιδιά να παρατηρούν τα έργα, να δουν ο κάθε πίνακας πώς χειρίζεται την ανθρώπινη μορφή, σε τι περιβάλλον βρίσκεται, τι ρούχα μπορεί να φοράει, τι μπορεί να κάνει, τι ιδιότητα μπορεί να έχει αυτός που απεικονίζει. Από ό,τι βλέπω και από το δελτίο τύπου που έχετε εκδώσει, βλέπω ότι χρησιμοποιείτε και την τεχνολογία QR code. Δηλαδή, σε κάθε έργο θα υπάρχει και το QR code που μπορεί ο μαθητής να μπει και να δει περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο έργο. Ναι. Αυτή η έκθεση, δεν ξέρω, και ο κύριος Μιλωνάς θα πρέπει να σας τα είπε, από τότε που ξεκινήσαμε να τη στείλουμε και να τη σκέφτεται και ο κύριος Μιλωνάς, ήταν προσανατολισμένη προς ένα παιδικό νεανικό κοινό και συνοδεύεται από κάποια βίντεο που έχουν έτσι περισσότερες πληροφορίες τόσο για τα έργα όσο και για το καλλιτέχνη. Οπότε ναι, μπορεί να σκανάρει κάποιος το QR και να μπει κατευθείαν στη σελίδα με αυτές τις επιπλέον πληροφορίες για το κάθε έργο. Πώς έγινε και η επιλογή της πρωτοβάθμιας? Πώς έγινε αυτή η επιλογή της πρωτοβάθμιας και όχι της δευτεροβάθμιας? Γιατί η συγκεκριμένη δράση είναι για παιδιά, για μικρότερες ηλικίες παιδιών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και δράσεις για τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι ένα σύνθημα για το πόσο θα μπορέσουμε να τα προσεγγίσουμε. Κλείνοντας, κυρία Καρακάλιο, έτσι θα ήθελα να μας πείτε τι γενικότερα ετοιμάζει το Μουσείο Ελληνικής Τέχνης στην Ρόδο, έτσι, για το άνοιγμα ουσιαστικά των εκθέσεων. Λοιπόν, για φέτος, για το 2021, ξεκινήσαμε με την έκθεση βιογραφία. Προετοιμάζεται η επανέκθεση των δύο ορόφων του Νεστοριδίου Βελάθρου. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αρχές Ιουλίου θα παρουσιαστεί λοιπόν έργα της μόνιμης συλλογής στους δύο ορόφους. Και στη νέα φτέρυγα του Νεστοριδίου ξεκινάμε με την έκθεση του Συλλόγου Οικαστικών Δωδεκανήσου. Το επόμενο Σάββατο ανοίγει στις 5 Ιουνίου. Και μετά από αυτήν θα ακολουθήσει μια έκθεση με έργα που εμπνέονται και έχουν να κάνουν με το 21, τόσο από τη μόνιμη συλλογή όσο και δάνεια. Με επιτυχιακή ισχυρή συμμετοχή ολοκληρώθηκε την Κυριακή 30 Μαΐου το δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο διαχείρισης άγχους των μαθητών της 3ης Λυκείου
που διοργανώθηκε από το Τμήμα Διαβίου Μάθησης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το ΚΕΚ Γεννηματάς και με την υποστήριξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι της Χάλκης, της Στήλου, της Λέρου, της Αστυπάλαιας, του Καστελόριζου, της Κάσου και των Λιψών είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν τις ανησυχίες τους με καταρτισμένους ψυχολόγους, οι οποίοι τους παρήχαν συμβουλές για την διαχείριση του άγχους των εξετάσεων. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Σε έκλημα χαράς υποδέχτηκαν χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο του ΣΚΟΟΣ ποδηλάτες που διακρίθηκαν στους Πανελλήνιους Αγώνες στην Πάτρα, αντιπροσωπεία του ΚΑΟ Φιλίνος. Οι ιδιοκόοι αθλητές Γιώργος Μπαραχάνος και Θεολόγος Τσιπτσίδης εξέφρασαν την επιθυμία τους στον επόμενο αγώνα να δούμε τους ΣΚΟΟΣ αθλητές σε μια κοινή ομάδα. Τους δύο κόουγους αθλητές που συμμετείχαν στους Πανελλήνιους Αγώνες στην Πάτρα, Γιώργο Μπαραχάνο και Θεολόγο Τσεφτσίδη, υποδέχτηκαν χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο της ΣΚΟ αντιπροσωπεία του ΚΑΟ Φιλίνος με τους δύο αθλητές να εύχονται του χρόνου η ΚΟΣ να κατέβει με μία ενιαία ομάδα. Είστε εδώ στο αεροδρόμιο για να παραλάβετε εδώ τους δύο αθλητές της ΚΟ που συμμετείχαν στους Πανελλήνιους Αγώνες στην Πάτρα. Είμαστε πολύ περήφανοι για τους δύο αθλητές, ανεξάρτητα που είναι από δύο διαφορετικές ομάδες βέβαια, αλλά το θέμα είναι ότι αντιπροσωπεύουν το νησί, κάνουν γνωστό το νησί του ποδηλάτου στην άλλη άκρη της Ελλάδος που είναι η Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα που γίνανε οι αγώνες. Ήταν τριήμεροι αγώνες. Να σημειώσουμε ότι η ομάδα που συμμετείχαν ήταν μια ροδίτικη ο Διαγόρας, που είχε τρεις πάρα πολύ καλούς αθλητές, ένας κριτικός και οι δύο κόοι αθλητές, ο Παραχάνος και ο Τσιτσίδης, και κατέκτησαν την πρώτη θέση στον αγώνα της Λίγκας. Πολύ καλή θέση είχε και ο Τσιτσίδης τη δεύτερη μέρα και την τρίτη μέρα ο Παραχάνος στη δέκατη θέση που έφερε. Πήγαν πάρα πολύ καλά και οι δύο αθλητές και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ήταν μια τρομερή εμπειρία. Πρώτη φορά συμμετείχα με τον Θεολόγο και προσπαθήσαμε γενικά για το καλύτερο. Και ευτυχώς τα καταφέραμε. Τερματίσαμε. Εσύ? Σίγουρα ήταν μια μοναδική εμπειρία. Ευχαριστούμε και τον Σύλλογο του Διαγόρα που βγήκαμε μαζί στη Λίγκα και συμμετείχαμε σε όλο αυτό. Ελπίζω και του χρόνου να έχουμε κάποια πρόταση πάλι. Πώς νιώθετε που και οι δύο εκπροσωπήσατε την ΚΟ επάξια? Σίγουρα είναι κάτι πολύ όμορφο και μοναδικό. Για πρώτη φορά πιστεύω πήγαμε πολύ καλά. Και ευελπιστούμε κάποια στιγμή, έστω στο κοντινό μέλλον, να υπάρξει μεικτικός. Αυτό είναι η αρχή όλων. Την εξαιρετική πορεία που έχει χαράξει όλα αυτά τα χρόνια συνέχισε ο Νίκος Παπανικολάου στη μάχη που έδωσε απέναντι στον Μάριο Κονταξάκη κατά τη διάρκεια του event Road to Muay Thai Grand Prix. Ο νεαρός αθλητής με το καλημέρα έδειξε τις διαθέσεις του. Δεν άφησε κανένα περιθώριο για αμφισβήτηση και με νοκάουτ από τον πρώτο γύρο πήρε την νίκη απέναντι στον αντίπαλό του. Το πρώτο καλοκαιρινό τουρνουά 8x8 Μπαλαντόρος Γιάφκα Sports είναι γεγονός και θα πραγματοποιηθεί από τις 12 Ιουνίου στις νέες εγκαταστάσεις του ΑΟ Αθλοπαιδιών ΚΟ στην περιοχή του Αγίου Γαβριήλ. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην ΚΟ. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική εντάσεως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό δελτίο ειδήσεων από το COS TV. Για περισσότερες ειδήσεις και βίντεο, συντονιστείτε με την ιστοσελίδα του σταθμού μας costv.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα μείνατε στην παρέα μας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ από όλους εμάς. Γεια σας.